Με σκεπτικό της δράσης να εστιάζεται στο γεγονός ότι ένα βιβλίο είναι δώρο αγάπης και πέρα από τη μόρφωση και την καλλιέργεια που προσφέρει, βοηθά πάντα το μυαλό να παραμένει ελεύθερο, ακόμη και σε συνθήκες εγκλεισμού. Η Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου που γιορτάζεται στις 23 Απριλίου, πραγματοποίησε μια μεγάλη δράση με τη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κομωτινής για τη συλλογή βιβλίων, με στόχο να ενισχυθεί η βιβλιοθήκη των φυλακών Κομωτινής. Την Κυριακή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, όπου μπορούσε όποιος επιθυμούσε να προσφέρει βιβλία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου που γιορτάζεται σήμερα, ημέρα μνήμης του θανάτου του Βίλιαμ Σέξπιρ και του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, του συγγραφέα του Δον Κιχώτη, αποφασίσαμε ως Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής, να κάνουμε μία δράση για το βιβλίο, η οποία αφορά στη συλλογή μεταχειρισμένων ή νέων βιβλίων από συμπολίτες μας, τα οποία και θα δοθούν στη βιβλιοθήκη των φυλακών Κομωτινής. Πιστεύω ότι η δράση είχε μεγάλη επιτυχία. Έχουμε συλλέξει, κατά τη γνώμη μου, πάνω από 500 βιβλία και νομίζω ότι αυτό ήταν μια καλή αρχή για να κάνουμε παρόμοιες δράσεις για την προώθηση του βιβλίου και σε άλλες δομές της πόλης μας. Σήμερα, 23 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, με χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση από τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων να κάνουμε μαζί τη σημερινή δράση σε συνδιοργάνωση, όπου καλέσαμε όλους τους πολίτες σε κάποια βιβλιοχαρτοπολία να μαζέψουμε βιβλία και έπειτα να τα παραδώσουμε στις φυλακές της Κομωτινής για να εμπλουτίσουμε εκεί πέρα την βιβλιοθήκη. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία, διότι θα δοθεί ευκαιρία στους φυλακόβιους να ξεκλειδώσουν τις σκέψεις τους και να αισθανθούν και ελεύθεροι για λίγο μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων. Ελπίζουμε και σε άλλες τέτοιες συνεργασίες με τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας και γιατί όχι αυτό να γίνει ένας θεσμός και κάθε χρόνο τέτοια μέρα να μαζεύουμε βιβλία και να εμπλουτίζουμε συνεχώς βιβλιοθήκες και σε άλλες φορείς και δομές της πόλης. Ευχαριστώ πολύ.